Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη, είναι 6 Δεκεμβρίου του 2011. Είμαστε εδώ μαζί στην Εγνατία Τηλεόραση, Τύπος και Υπογραμμός. Είμαστε εδώ σήμερα για να πάμε στη Δυτική Θεσσαλονίκη μια βόλτα. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων. Ενώ στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας θα δούμε λιγάκι τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Διότι θεωρώ πως είναι τουλάχιστον άκομψο, είναι σίγουρα ατελέσφορο το να επικρατεί αυτή η οικονομική κρίση στη χώρα μας, αυτή η ακαμψία στην αγορά, αυτή η ατονία στην αγορά, αυτή η αγοραστική αδυναμία των μεσαίων και χαμηλών τάξεων και από την άλλη, στο κόμμα το οποίο αποτελεί την κυριότερη συνιστόσα της σημερινής κυβερνήσεως, να συμβαίνουν αυτού του είδους τα πράγματα μεταξύ υπουργών, να ανταλλάσσονται βολές και να ασχολούνται με τις επερχόμενες όποτε γίνουν εσωκομματικές εκλογές, αντί να ασχολούνται με τα προβλήματα του κόσμου. Αυτά θα δούμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Όχι ότι δεν θα ζητήσω σχόλιο από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Καλησπέρα, κύριε Αξερλή. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ως πρώην δήμαρχος, ως δήμαρχος Μενεμένης όταν ήσασταν, ξέρετε, μέναμε στα στενά περιθώρια, όρια του Δήμου Μενεμένης και μιλούσαμε περισσότερο για θέματα του Δήμου. Τώρα που είσαστε απεγκλωβισμένος από τα συγκεκριμένα καθήκοντα, από τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες, μπορούμε να μιλάμε μαζί για άλλα θέματα. Θέλω να πείτε πιο ελεύθερα, δεδομένου ότι δεν είμαι πλέον δήμαρχος, οπότε έχω το ελεύθερο να εκφράζομαι ακριβώς δημόσια. Ακριβώς. Λοιπόν, καταρχήν ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους. Ευχαριστώ. Τόσο στη Μενεμένη όσο και στους Αμπελόκηπους. Να έχουν ευτυχισμένοι να είναι και ό,τι καλύτερο οικονομικό στο σπίτι τους. Γιατί έτσι όπως πάει η κατάσταση δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσει εδώ, δεν θα χειροτερέψει. Ήταν ένα βήμα πολύ μεγάλο της ελληνικής πολιτείας να κάνει αυτή την μάζοξη των πολιτικών για να σχηματίσει κυβέρνηση και να μπορέσει να βγει από το τέλμα το οποίο βρισκόμασταν. Εύχομαι να τα καταφέρουν, εύχομαι να έχουμε και εμείς υπομονή, γιατί να ξέρετε ότι είναι η Ελλάδα πλέον, η Ελλάδα γενικά όπου κινούμεθα, δηλαδή είναι ένας χώρος όπου έχει χυθεί βενζίνη και περιμένει σπίρτο. Έτσι και αν ανάψουν ένα σπίρτο, καήκαμε όλοι. Με την έννοια ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλο, θα πρέπει να το έχουν αντιληφθεί οι πολιτικοί μας, να πήραν το μήνυμα και να κοιτάξουν άλλους τρόπους να μπορέσουν να ξεχρεώσουν αυτά των παρελθόντων ετών. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι ότι τα σκέφτονται αυτά, άρα και ή τα σκεφτόμαστε μόνο. Πιστεύω ότι τα μηνύματα τα πήρανε, διότι στην εισαγωγή σας αναφερθήκατε και σε διαδοχή του ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, είπατε προηγουμένως. Τα μηνύματα τα πήρανε. Όλοι εκφράζονται με ένα τέτοιο τρόπο αποποιούμενοι τις ευθύνες. Ο κόσμος έχει γνώσεις, ξέρει τι έχει συμβεί, γνωρίζει και τα πρόσωπα και ουέ και αλίμονο αν αναλωθούμε πάλι στα ίδια πρόσωπα. Νέα πρόσωπα να βγουν επάνω να προχωρήσει. Νέα δηλαδή και σε ηλικία και στην πολιτική. Όλοι αυτοί δοκιμάστηκαν. Ο ένας ζητάει συγγνώμη, ο άλλος λέει φταίξαμε, μιλάει στον πληθυντικό, ο άλλος λέει ναι, εγώ έφταξα στον τομέα μου, ζητώ συγγνώμη. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή με τους ίδιους οι οποίοι δέχονται ότι έκαναν λάθη να τους ξαναβάλουμε επάνω να συνεχίσουν με πιο σκεπτικό πάλι με τα λάθη που είχε του παρελθόντος. Διότι εάν τα ξέρανε ότι είναι λάθη, θα τα διορθώνανε πριν γίνουν ή δεν θα προχωρούσαν τόσο βαθιά. Δηλαδή προχώρησαν τόσο βαθιά και τώρα αντιλήφθηκαν ότι δεν πάμε καλά να αλλάξουμε πολιτική, τακτική, να αλλάξουμε ρότα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Καινούργια παιδιά επάνω, νέα σε ηλικία, με μαστομένο μυαλό, ανθρώπους που εργάστηκαν στο βίο τους να ανέβουν εκεί πάνω, μήπως γίνει κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Είχαμε μια καταδίκη χθες, καταδίκη που εμένα προσωπικά με γέμισε χαμόγελα, δεν σας το κρύβω. Σήμερα ο Περιφερειάρχης Ιδρικής Μακεδονίας, μιλώντας στο Λυτίδησον, είπε ότι δεν ήταν ακριβώς νίκη, ήταν 50-50. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι φίλοι μας οι Σκοπιανοί δεν βγήκανε και τόσο ενισχυμένοι από το δικαστήριο της Χάγης. Αυτό είναι το ευχάριστο, το ότι δεν βγήκαν πολύ ενισχυμένοι και ότι έχουμε ακόμη περιθώρια να παλέψουμε. Θα έλεγα ότι είχε πιο ενισχυμένη η Ελλάδα.
πιο ενισχυμένη. Ξέρετε στην πρακτική πλευρά. Στη θεωρητική, στη θεωρητική πλευρά η Ελλάδα δεν βγήκε ενισχυμένη. Στην πρακτική δηλαδή έχουν ακόμη περιθώρια να μπορέσουν να αντικρούσουν όλες αυτές τις καταστάσεις των Σκοπιανών. Εγώ μάλιστα χθες το βράδυ σε μια εκπομπή έβλεπα και τον Υπουργό των Σκοπίων, ο οποίος συζητούσε με τον Παπαχελά, ήταν μια εκπομπή ήταν, και δεν ήταν τόσο πολύ ευχαριστημένος. Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων των δικών μας και μάλιστα με πολιτικό πρόσωπο δικό μας που μιλούσαν στον αέρα, προσπαθούσε να τα μασίσει. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχασε αυτό που πάλευε. Κάποιοι δικαιώθηκαν όταν μιλούσαν στο παρελθόν και κάποιοι θέλανε, εγώ πιστεύω, να βάλουν και τρικλοποδιά σε όλη την ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει λήξει για μας το θέμα. Δεν έχει λήξει και καλά είναι να συνεχίσουν να το παλεύουν. Η απόφαση πάντως η οποία λήθη από το ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, ότι δεν θα μπουν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το ΝΑΤΟ μου για το ΝΑΤΟ. Θα μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ αν δεν βρεθεί μια λύση. Αυτό ήταν το 2002 όταν βρεθήκαν στο Βουκουρέστι. Το 2008. Το 8, το 8, συγγνώμη, το 8, ναι, το 2 δεν μάλλει. Το 2008. Αυτή η απόφαση έχει ισχύ μέχρι να βρεθεί λύση. Και αυτή η ιστορία με το δικαστήριο το θύμισε αυτό σε όλους. Διότι κάποιοι νόμιζαν ότι στην επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ θα μπορέσουν να ξαναθέσουν το θέμα οι Σκοπιανοί. Αλλά δεν μπορούν να το ξαναθέσουν. Δεν μπορούν να το ξαναθέσουν. Δεν μπορούν να το ξαναθέσουν. Και το ευχάριστο είναι ότι το ότι θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια με ποια κριτήρια και τα λοιπά. Χθες οι Υπουργοί των Εξωτερικών των 27 είπαν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εκεί θα κατέληγα. Λοιπόν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γνώση. Έτσι. Άρα λοιπόν, οι Σκοπιανοί νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να βάλουν το μυαλό τους να δουλέψει. Να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους. Δεν μπορεί να στείλουν αγάλματα και να τα ονομάζουν Αλέξανδρος. Mm. Δεν μπορεί να βγάζουν σημαίες με το έμβλημα του Αλεξάνδρου. Δεν μπορεί να ονομάζουν τα ποτάμια τους με ελληνικές ονομασίες και τα χωριά τους και τους δρόμους. Και να παίρνουν δηλαδή δανεικά αντικείμενα για να τα παρουσιάσουν δικά τους. Όλα αυτά είναι δανεικά. Και μην ξεχνάτε, μου φαίνεται και άλλη φορά μαζί κάναμε τη συζήτηση εκτός αέρα. Σας είπα το εξής, ότι τα Σκόπια δεν είναι κανένα κράτος σοβαρό. Τα Σκόπια είναι μια πόλη, η οποία πόλη τροφοδοτείται με ελληνικές τράπεζες, με ελληνικά πετρέλαια, με ελληνικά σούπερ μάρκετ, με ελληνικούς νομικούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκεί πάρα πολύ, mm-hmm. και με Έλληνες επιχειρηματίες. Ποια είναι τα Σκόπια, δεν κατάλαβα. Και πού βασίζονται. Mm-hmm. Δηλαδή, μη γυρίσει το φίλο, δεν το εύχομαι, ούτε νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά έτσι και γίνει κάτι, τελείωσε. Ένα εμπάρκο να γίνει από πλευράς Ελλάδος, εάν το δικαιούται, αν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, πάει τα Σκόπια καταστρέφεται. Από πού παίρνουν πετρέλαιο? Τραβάνε από εδώ, από το Θερμαϊκό. Από τον Αγωγό, από εδώ παίρνουν πετρέλαιο. Κόψε το πετρέλαιο, τι θα κάνουν? Και δεν είναι μόνο αυτό. Να φύγουν οι τράπεζες ελληνικές. Πάλι δεν μπορέσει να λειτουργήσει. Να φύγουν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή, για μένα καλό είναι να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους και να κάτσουν να συζητήσουν πιο σοβαρά. Και μην το παίρνουμε εγωιστικά ή το ένας ή το άλλος για την ονομασία και μόνο. Η Ελλάδα έχει όλο το δικαίωμα, έχει την ιστορία της, έχει προαμνημονεύτων ετών. Όλα. Τη θρησκεία, την ιστορία, όλα αυτά η Ελλάδα τα μετέδωσε. Αν δείτε τα ντοκιμαντέρ, ακόμη κάτω στην Αφρική μιλάνε για Ελλάδα. Ο Μέγας Αλέξανδρος, λέει, έπαιρνε αλάτι από την Ινδία και έδινε σκλάβους. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα να επικαλείται αυτό το κρατήδιο το σημερινό, η πόλη αυτή των Σκοπίων, ούτε καν κρατήδιο δεν είναι. Ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι γέννημα, θρέμα κτλ. Και πού είναι οι τάφοι και πού είναι τα μνημεία τους και πού είναι τα αρχαία τους και πού είναι τα όλα αυτά. Τα κλεμμένα. Έτσι, με αυτή την έννοια τα έχει και στο Παρίσι, στο Λούβρο, έχει και στη Γερμανία και παντού. Μας τα κλέψαν τα πηγανικοί. Τι πάει να πει δηλαδή? Ότι η Αφροδίτη της Μήλου που είναι στο Λούβρο ήταν Παριζιάνα? Πάντως πολλές Παριζιάνες έχουν υιοθετήσει το στυλ της. Έτσι. Για να σκεφτούμε και λίγο. Να έρθουμε στο Δήμο. Στο Δήμο μας. Ο Δήμος είναι ένας από τους καλύτερους. Δεν ξέρω αν το αντιλήφθηκε ο κόσμος, ο λαός, όχι μόνο της Μενεμένης, γενικότερα. Mm-hmm. Ένας από τους καλύτερους Δήμους πανελλαδικά. Αυτά τα μηνύματα δεν έρχονται μόνο από Θεσσαλονίκη, έρχονται και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Είμαστε οι μόνοι οι οποίοι λειτουργούμε
σύμφωνα με τον νόμο του Καλλικράτη. Δεν έχουμε παρακάμψει πουθενά. Καταφέρνουμε και κάνουμε τις πληρωμές μας με όσες περικοπές έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Μιλάμε για 65% περίπου στα σχολεία, μιλάμε για 35% από άλλες επιχορηγήσεις, επιδότηση έργων και τα λοιπά μηδενική. Και σήμερα εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση και το μου φαίνεται το Δήμαρχος έβγαλε και ανακοινώσει. Όχι, μου φαίνεται έβγαλε ανακοινώσει και τα λοιπά. Έβγαλε μια λίστα τεράστια σε α4 σελίδα και γράφει το τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Σήμερα έχει ενταχθεί η Μοναστηρίου στο ΕΣΠΑ. Ένα έργο το οποίο είναι μείζωνος σημασίας, ενός προϋπολογισμού γύρω στα 5-5,5 εκατομμύρια περίπου. Υπήρχε η μελέτη, το εντάξαμε, τελείωσε. Σήμερα δουλεύουν 2 δημοτικά σχολεία, χτίζονται μέσα στο Δεδροπόταμο. Θυμόσαστε παλιότερα που λέγαμε ότι απαλωτριώσαμε ένα ακίνητο από την Εθνική Τράπεζα και τα λοιπά για σχολείο. Να. Το δημοπρατήσαμε, υπήρχε ο ανάδοχος, αλλά δεν προχωρούσε γιατί δεν ήταν ενταγμένα η σχολική στέγη δεν ήταν ενταγμένη στο ΕΣΠΑ. Με το που άνοιξε το ΕΣΠΑ εντάχθηκε, σήμερα δουλεύει ο εργολάβος. Και λίγο πριν τελειώσει το 2010, εγκαινιάσαμε και το άλλο το σχολείο στα θεμέλια. Και μάλιστα με τον νομάρχη. 2 σχολεία καινούργια δημοτικά χτίζονται μέσα στο Δεδροπόταμο. Η Μοναστηρίου, εντάξει, είναι διαδικασία να δημοπρατηθεί. Κατατέθηκε η μελέτη, είναι τελειωμένο. Εγκρίθηκε η μελέτη, πέρασε. Εντάσσεται μέσα στο ΕΣΠΑ, θα γίνει δημοπράτηση και θα ξεκινήσει. Από την πυροσβεστική περίπου το ύψος για αυτούς που μας ακούνε επί της Μοναστηρίου, μαζί με το Ελευθέριο Κορδελιό, φτάνει μέχρι τα Ελληνικά Πετρέλαια. Ανακατασκευή όλη η Μοναστηρίου. Τέτοια έργα δεν γίνονται. Δεν υπάρχει δήμος που να είχε έτοιμες μελέτες να προχωρήσει για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ σε μεγάλα έργα, λέμε. Ούτε καν ασφαλτοστρώσεις δεν μπορούν να κάνουν. Συνεργεία δουλεύουν εδώ και 20 μέρες, κλαδεύουν όλα τα δέντρα του Δήμου. Αυτό έγινε και πέρυσι, γίνεται και φέτο. Δηλαδή από θέμα πρασίνου. Και ας μην έχουμε προσωπικό όσο χρειάζεται. Και ας απολύθηκαν οι συμβασιούχοι, ας έφυγε ο κόσμος με τη συνένωση. Έγινε κάτι καλό με την έννοια του ότι οι υπηρεσίες μας δεν διαλύθηκαν. Δηλαδή είχε τεχνική υπηρεσία ο Δήμος Μενεμένης, είχε τεχνική υπηρεσία, έτσι χοντρά τα λέω, ο Δήμος Αμπελοκήπων. Όσοι και να έφυγαν, αν υπήρχαν συνταξιούχοι, η τεχνική υπηρεσία έμεινε. Άρα λοιπόν οι διευθύνσεις και τα τμήματα λειτουργούν σε εμάς. Βέβαια δεν υπάρχει το προσωπικό, το πολυπληθέστατο, έτσι. Το ανάλογο. Ναι. Αλλά θα θέλαμε στην καθαριότητα τουλάχιστον ή στη συντήρηση να έχουμε προσωπικό. Φεύγουν και από εκεί, συνταξιοδοτούνται, δεν έρχονται καινούργοι. Συμβασιούχους δεν μας δίνει. Για ένα δίμηνο για καθαριότητα κτλ. Θα πρέπει να προκηρύξουμε διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ κτλ. Να πάρουμε για 2 μήνες κάποιο. Δεν γίνονται έτσι. Και μάλιστα λένε ότι θα βγάλουν σε εφεδρεία. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εμείς για εφεδρεία κανένα άτομο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία και την εγκύκλιο που έχει δημοσιεύσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Και δεν φεύγει από εμάς κανένας, δεν βγαίνει σε εφεδρεία, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να πάει σε εφεδρεία. Αλλά αυτό αν θα συνεχιστεί, δεν ξέρουμε το 12 τι θα πούνε άλλο, και αποδυναμώσουν το έμψυχο υλικό του Δήμου, θα έχουμε προβλήματα. Μα εκ των πραγμάτων θα φύγουν και άλλοι του χρόνου. Περικοπές από το 2009 έως το 2012, γιατί ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του κράτους. Ναι. Οι περικοπές στην τοπική αυτοδιοίκηση αγγίζουν το 90%. Ξέρετε τι θα πει αυτό. Δηλαδή σε σχέση με το 2009, ο προϋπολογισμός του 2012. Ναι. Τεράστιες περικοπές. Δεν δίνουν χρήματα. Χρήματα για έργα μόνον όσοι ήταν ξύπνοι και πρόλαβαν, έκαναν μελέτες και παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα, τέρμα. Το να κλαδέψει ένα δέντρο ή το να ρίξεις ένα μπάλωμα σε μια τρύπα λίγο πίσω και τα λοιπά, αυτά δεν είναι έργα. Αυτά είναι μια συντήρηση, μια καθημερινότητα. Προφανώς δεν είναι. Να δούμε πού θα βγει. Τι θα κάνετε φέτος με το στολισμό των Χριστουγέννων? Οι αμπελόγοι που είχαν παράδοση. Ήδη τα παιδιά, οι ηλεκτρολόγοι δουλεύουν. Αυτά που είχαμε από πέρυσι, τα απλώνουμε, θα τα ανάψουμε περιοριστικά. Άλλο εννοώ. Οι αμπελόγοι. Είχε βρει ένα πρόγραμμα ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου την πρώτη τετραετία, θυμάμαι. Από την πρώτη τετραετία. Από την πρώτη τετραετία, ναι. Και είχε γεμίσει το Δήμο με λαμπιόνια, να το πω έτσι. Εντάξει. Και η Μενεμένη είχε λαμπιόνια σε κεντρικούς δρόμους. Βάζαμε κάτι γριλάντες και τα λοιπά, όλα αυτά. Τα συντηρούμε αυτά.
Αυτά εγώ τα δούλεψα, δηλαδή στα 8 χρόνια που έκανα δήμαρχος εμενεμένη, τα πήραμε δεύτερο έτος, επί 6 χρόνια τα δούλευα. Τώρα περίληφθαν στον καινούργιο το Δήμο. Και ο καινούργιο Δήμο πάλι τα δουλεύει. Αυτά δεν πετιούνται. Γιατί όταν βρέχει και όταν χιονίζει, τον ηλεκτρολόγο δεν μπορεί να τον βγάλει έξω. Τον βάζουμε και κάνει τέτοια δουλειά συντήρησης. Τα λαμπάκια να αλλάξει, τα καλώδια να δέσει, να κάνει νερά και τα έχουμε έτοιμα όταν χρειαστούν. Και σήμερα βλέπω ότι δεν τα άναψαν όλα. Όσα συνδέουν τα ανάβουν προφανώς και δοκιμαστικά ή θα τα ανάψουν από τώρα, δεν ξέρω. Πάντως η οικονομία τηρείται όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε, μέχρι παρεξηγήσεις. Ο Δήμαρχος παρεξηγείται γιατί κάνει οικονομία. Δεν είναι έτσι. Ο καθένας ήθελε έξω από το σπίτι του λαμπάκι. Δεν γίνεται. Ας παρεξηγηθεί. Είπαμε να κάνουμε οικονομία. Όχι μόνο τα νοικοκυριά θα κάνουν οικονομία, και η αυτοδιοίκηση θα κάνει οικονομία. Και κάνει οικονομία. Κυνηγάει και σβήνει ο ίδιος ο Δήμαρχος τα φώτα το βράδυ. Και βάζει πάγο τον υπάλληλο γιατί το ξέχασε αναμένο. Ναι. Και λέω βράδυ γιατί βράδυ φεύγουμε από εκεί. Το γνωστό. Το γνωστό. Έτσι. Αυτό είναι ένα κοινό το οποίο έχετε ούτως ή άλλως. Δεν κάθεται σε χλωρό κλαδί. Ο Δήμαρχος είναι και μέλος στην ΚΕΔΕ, στην Κεντρική Ένωση Ελλάδος, Δήμων Ελλάδος. Από πρώτο χέρι μαθαίνει τα γεγονότα. Τα μεταδίδει στο Δήμο μας από πρώτο χέρι, πριν ακόμη βγουν στον αέρα, πριν δημοσιευθούν. Χθες μας έφερε την εγκύκλιο για αυτό το περιβόητο τέλος, το χαράτσι που λέει ο κόσμος, της ΔΕΗ και τα λοιπά, την καινούργια εγκύκλιο του Βενιζέλου. Μας την έφερε χωρίς ημερομηνία. Ακόμη δεν την είχε υπογράψει. Είχαν μια σύσκεψη, το πήρε, το έφερε, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον να μπορέσει ο κόσμος να ενημερωθεί σχετικά με το χαράτσι. Ποιοι απαλλάσσονται, ποιοι δεν απαλλάσσονται κτλ. Ένα παράδειγμα σας είπα. Είναι και μέσα στην τοπική ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά δυστυχώς η Κεντρική Μακεδονία δεν συνεδριάζει, δεν παίρνει αποφάσεις, δεν βγάζει προς τα έξω τίποτα απολύτως και δεν μπορούν από εδώ να συνονοηθούν. Εάν δεν ήταν κάτω στην Κεντρική Ένωση ο Δήμαρχος ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου, θεωρώ ότι δεν θα πηγαίναμε έτσι καλά. Ναι. Δεν θα πηγαίναμε καλά με την έννοια ότι θα ήμασταν ουραγοί. Δηλαδή θα τα μαθαίναμε σε πολύ αργότερα. Σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί δεν μπορούν να συνονοηθούν οι δήμαρχοι? Γιατί δεν μπορούν να συνονοηθούν. Καταρχήν δεν συγκαλείται συμβούλιο. Δεν είναι όπως ήταν πρώτα κάθε τρεις και δύο να έχουν συμβούλια κτλ. Τώρα έχουν τις περικοπές σύμφωνα με τον προϋπολογισμό. Δεν κάτσαν να συζητήσουν γιατί γίνονται οι περικοπές στην τοπική αυτοδιοίκηση, σαν όργανο δικό μας, σαν όργανο δηλαδή των Δήμων της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάπου να πάει να διαμαρτυρηθεί ή να ζητήσει κάτι επιπλέον. Πρόσκυνται φιλικά προς την προηγούμενη κυβέρνηση. Προς την κυβερνητική συνιστόσα. Εν πάση περιπτώσει, και δεν θέλουν να τα χαλάσουν. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Είδατε πόσο ωραιοποιημένο είναι η κυβερνητική συνιστόσα. Δεν διεκδικούν. Δεν μπορεί δηλαδή στην Ελλάδα να εισπράττονται οι φόροι για την τοπική αυτοδιοίκηση μέσω των Υπουργείων, να πηγαίνουν στα Υπουργεία, τα Υπουργεία να τα διαχειρίζονται και να σου λέει. Και εμείς η τοπική αυτοδιοίκηση, για τους οποίους για μας, αφού έχει εισπράξει τους φόρους, να παλεύουμε να πάρουμε αυτά τα χρήματα. Και δεν τα παίρνουμε, παίρνουμε μέρος των χρημάτων. Μια ζωή. Το ξέρετε αυτό. Φυσικά και το ξέρω. Δηλαδή, όταν εσείς πληρώνετε τα τέλη κυκλοφορίας που είναι θεσμοθετημένα να πηγαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έρχονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εντάξει, υπάρχει συγκυρία αυτή του οικονομική κτλ. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, αλλά θα πρέπει να λειτουργήσει κιόλα. Τεράστιες περικοπές. Πώς θα λειτουργήσει? Και μιλάμε για ένα Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, σας είπα στην εισαγωγή μου, από τους πρώτους Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε τώρα ένα Δήμο, όχι από το πολεοδομικό συγκρότημα, να μην ονομάσουμε, έξω από το πολεοδομικό συγκρότημα, φανταστείτε ο Δήμαρχος να είναι καινούριο, να έχει βγει για πρώτη φορά, πώς θα λειτουργήσει? Αυτό θα είναι υποχείριο των υπαλλήλων. Γιατί οι υπάλληλοι έχουν μια προϊστορία, έχουν κάποια χρόνια πιο μπροστά, αυτά που ξέραν, αυτά. Ναι, αλλά θέλει και μια πολιτική τέτοια να μπορέσει να αναπτύξει τον τόπο σου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε άλλους Δήμους. Και το βλέπω, το ακούω από συναδέλφους, επειδή είμαι σε ένα πανελλαδικό δίκτυο, βρεθήκαμε τις προάλλες στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχαμε μια συνάντηση. Και μίλησα με Αγρίνιο, με Ηράκλειο, με Ρόδο, με Μεσσηνία, με Τρίκα, τα Τρίκαλα ήταν, η Λάρισα ήταν. Έχουν πάθει όλοι. Πώς λειτουργείτε?
Πώς λειτουργούμε. Όπως λέω, ότι λέω καλή. Και πώς θα κάνετε εσείς, όπως λέω καλή. Καταρχήν, εσείς μπορέσατε και λειτουργήσατε από την πρώτη μέρα, από την πρώτη πρώτου του. Όχι πρώτη πρώτου, λειτουργήσαμε μετά από τις εκλογές. Αφού εκλεγήκαμε, αμέσως μετά δουλέψαμε για το νέο έτος που θα ερχόταν. Είχατε αυτό το. Το ατού να πω, αυτό το αβαντάζ να πω. Διότι συνεργαστήκατε προεκλογικά, είχατε την προεκλογική συνεργασία ακριβώς, μεταξύ ναι, σας. Αυτό το πράγμα. Και μπορέσατε και ήδη είχατε αρχίσει σιγά σιγά και δειλά-δειλά να συνενώνετε τις υπηρεσίες από πριν να λάβετε γενικότερα τα καθήκοντά σας. Δεν θα κοιτάζει ο καθένας τις προσωπικές του φιλοδοξίες. Αυτό εγώ το είπα την αρχή. Αυτό εγώ το βλέπουμε σήμερα πόσο αποδοτικό είναι. Μία-δύο τετραετίες, εντάξει, έγινε ο Καλλικράτης. Πάμε με τον κυρίζομαι. Λέω αυτό. Και πήγαμε όλοι μαζί Αυτό τώρα το βλέπουμε πόσο αποτελεσματικό ήταν αυτό που κάνατε εσείς προεκλογικά. Από πριν τις εκλογές είχατε αρχίσει να συνεργάζεστε. Ακριβώς. Μόλις έληξαν οι εκλογές και αναδειχθήκαμε νικητές, Νοέμβριο μήνα. Τώρα δεν έχετε και αντιπολίτευση. Η κυρία Τεκτονίδου πήγε στο κοινοβούλιο, έτσι. Η κυρία Τεκτονίδου είχε άλλες βλέψεις και θεωρώ ότι γι' αυτό ήταν και υποψήφια. Γιατί σε κάθε δεν έλεγε πάντως τίποτα ότι θα μπορούσε έστω και να ακουμπήσει τη νίκη. Τίποτα δεν το έλεγε αυτό. Και είχε το σκοπό της. Μια παιδιά της, μια χαρά της. Η κυρία ήθελε επαγγελματική πρόθεση. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό να έχετε από εκεί πήγε με την παρέτηση του Ρομπόπουλου, πήγε στη Βουλή και βγάζει και ανακοινώσεις και στηρίζει τον Α ή τον Β και το τάδε νομοσχέδιο του. Τελευταία είδα και κάτι στις ειδήσεις. Μπράβο της. Είναι καλό να έχετε μια συνδημότητα βουλευτή πάντως. Είναι καλό, αλλά δεν το βλέπουν έτσι, κύριε Λαζάρου. Γιατί δεν το βλέπετε έτσι? Δεν το βλέπουν έτσι. Γιατί? Γιατί εάν είναι καλό για τον τόπο σου να είσαι σε μια αλφα θέση, θα μπορούσες όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν να το αποδείξεις. Δυστυχώς δεν απέδειξε κάτι τέτοιο, κυρία συγκεκριμένη. Ήτανε και στον ΟΑΕΔ, δεν ήτανε? Διευθύντρια, τι ήτανε? Κάτι, είχε μια μεγάλη θέση στον ΟΑΕΔ. Τι έκανε για το Δήμο Αμπελοκήπων? Όταν δεν είχαμε προσωπικό και όταν μέσω προγραμμάτων δινότανε οι θέσεις και τα λοιπά. Τι έκανε? Εμένα ρωτάτε. Με αυτό σας λέω. Άρα λοιπόν δεν τον αγαπάει τον τόπο της, αγαπάει κάτι άλλο. Την καριέρα της. Δεν πειράζει. Ας πάει καλά και ας έχουμε μέσα 300 και μία από τους Αμπελοκήπους. Όχι μία, και ο Βενιζέλος είναι από τους Αμπελοκήπους. Σωστά είναι. Έχετε δίκιο. Και μάλιστα ο πρώτος στη τάξη υπουργός, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε δηλαδή? Δόξα τω Θεώ. Απλά εμείς θέλουμε μια καλημέρα. Δεν θέλουμε ούτε ρωσό, ούτε τίποτα. Να μην κολλησιεργούν τις διαδικασίες. Τη γραφειοκρατία να μην την κρατάνε. Δεν μπορεί να περιμένεις τώρα από τον Νοέμβριο και να εγκατασταθεί τώρα ο εργολάβος για το σχολείο. Δεν είχε χρήματα. Ωραία. Το ΕΣΠΑ να ανοίξει. Πότε άνοιξε το ΕΣΠΑ? Μετά από 2-3 μήνες βάλαν τον εργολάβο. Mm-hmm. Που λένε ναι, έχει χρήματα, εντάχθηκε εκεί και έβαλε μπρος. Ήταν δημοπρατημένο το έργο. Γιατί να τραβάει? Γιατί εμείς αυτό θέλουμε, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Τώρα έχουμε 2 προγραμματικές συμβάσεις με τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων για 2 νηπιαγωγές στους Αμπελόκηπους. Εξουσιοδοτήσαμε χθες που είχαμε συμβούλιο τον Δήμαρχο να υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις. Γιατί να φύγει αυτό να τρέχει? Ο Δήμαρχος, εάν ήξερε ότι αμέσως θα λυθεί το θέμα, χθες το βράδυ από το Συμβούλιο θα φεύγει κατευθείαν Αθήνα να υπογράψει και να έρθει. Αλλά μέχρι να υπογραφούν, να περάσουν τα συμβούλια τους από τον ΟΣΚΑ, το ΟΣΚΑ με το παιδεία, συνεννοείς και τα λοιπά, θα μας φάει ένα χρόνο αυτό. Γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχετε κάποιο σχέδιο να βελτιώσετε κάποιες από τις περιοχές σας αισθητικά που παρουσίασαν, μια εικόνα λίγο? Οι βελτιώσεις ξεκίνησαν. Ασφαλτοστρώθηκαν ορισμένοι δρόμοι στην ευρύτερη περιοχή της πρώην Μενεμένης. Μίλησα για το Βόσπορο, χωράφια, μίλησα για τα Γουρουνάδικα. Αυτό θα σας πω τώρα. Έγιναν κάποιες ασφαλτοστρώσεις, κάποια έργα που συνετέλεσαν στην καλύτερη διέλευση των οχημάτων στην Πόντου, Μικράς Ασίας, Κρυστάλλι κτλ. Αυτοί οι δρόμοι που είναι στην ευρύτερη περιοχή, στη βιομηχανική μας, ας το πούμε, προς τη θάλασσα, έγινε η ασφαλτοστρώση. Αμέσως καθάρισε το κανάλι του Δεδροποτάμου ξανά ο Δήμαρχος καινούργιος. Αυτό θέλει τακτικά καθάρισμα, δεν είναι να το αφήσεις. Επισκέφθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη το θαλάσσιο μέτωπο για το, σχετικά με το περιβάλλον. Διαμαρτυρήθηκε, πήραμε ταινίες, τις δείξαμε, διαμαρτυρηθήκαμε και στον πρώτο σχεδιασμό που θα κάνει η περιφέρεια για το θαλάσσιο μέτωπο θα εντάξει και τη Μενεμένη και
το Δήμο μας στο προγραμματισμό του. Τι άλλο, τα δύο τα σχολεία γίνονται στο Δεροπόταμο. Στο Βόσπορο έχουν την παλιά δημοτική επιχείρηση, την έχουν κάνει σαν παράρτημα καπί, να πηγαίνουν οι περίγκοι και τα λοιπά, να πίνουν ένα τσάι, ένα καφέ, ένα τάβλι να παίζουν. Το πράσινο είπαμε ότι το δουλεύουμε με όσες δυνάμεις έχουμε και δόξα τω Θεώ πάει καλά. Οι μικροσυντηρήσεις δουλεύουν. Η μοναστηρίου μπήκε σε δρόμο. Οι άλλοι δύο δήμοι στους οποίους ανήκει η μοναστηρίου. Είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Και ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Και αμέσως μετά Ελευθερίου Ευόσμου. Υπάρχει συνεργασία διαδημοτική. Γιατί η μελέτη έγινε επί... από το 2009 ξεκίνησε, το 2010 τελείωσε. Τι είναι αυτό, πράγμα. Σε συνεργασία με το Ελευθέριο Κορδελιό τότε. Μα ένας δρόμος είναι τόσο πολύ, τόση δουλειά θέλει ένας δρόμος. Δεν υπήρχαν τα χρήματα. Ευτυχώς το έχουν εντάξει μέσα στο ΕΣΠΑ μαζί με το Ελευθέριο Κορδελιό, με το νέο Δήμο του Ελευθερίου Κορδελιού. Ενώνεται η μελέτη και αρχίζει από τα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης μέχρι τα ελληνικά πετρέλαια. Η στροφή για το. Θυμόσαστε εκείνο το ρεπορτάζ που είχα κάνει το 2003, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε κολλήσει ένα σέικερ πάνω στο καπό του αυτοκινήτου, στο συνεργείο του Καναγίου. Το γεμίσαμε νερό, καφέ και ζάχαρη. Και το μαγνητοσκοπούσαμε, το κινηματογραφούσαμε όσο πήγαινε. Πηγαίναμε. Ξεκινήσαμε, ξέρω εγώ, από την πυροθεσκή της μοναστηρίου και φτάσαμε μέχρι το Βαρδάρι. Και μας έγινε ένα φραπεδάκι καλοκαιρισμένο στο τέλος. Ούτε κόκκο ζάχαρης κάτω. Έτσι έχει καταντήσει η μοναστηρίου όλη τώρα. Βέβαια από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει ένα σωρό μπαλώματα, δεν είναι τότε η κατάσταση όπως ήταν τότε. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πάβει να είναι μία από τις βασικότερες αρτηρίες της Θεσσαλονίκης, αλλά των Βαλκανίων εν γέννη. Και δεν πρέπει και δεν υπάρχει. Και είναι απαράδεκτο μάλλον να βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση. Δεν σας είπα για την ανακύκλωση. Έχουμε συμπληθεί για... Να το πείτε και να κλείσουμε. Έχουν έρθει καινούργιοι κάδοι, πάρα πολύ. Γεμίσαμε όλη την περιοχή μας με περισσότερους κάδους. Μας δώσαν και αυτοκίνητο με την εταιρεία που είχαμε συμπληθεί. Είναι μια διαδικασία παλιά που ολοκληρώθηκε τώρα. Βέβαια, ο Δήμος Αμπελοκήπων ήταν στο πρόγραμμα. Μπήκαμε... Βάλαμε και τη Μενεμένη τώρα. Έχουμε εξοπλίσει όλη μας την περιοχή με μπλε κάδους. Αλλά θέλει λίγο προσοχή από τους δημότες. Όσοι μας ακούνε, να μην πετάνε οτιδήποτε μέσα στην ανακύκλωση. Αυτά που έχει φωτογραφία. Φωτογραφία τα έχει εντάξει. Υπάρχει αυτό το παλιό, υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πολύ καλή κίνηση για το περιβάλλον και χρειάζεται. Σας ευχαριστούμε πάρα Εγώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλές γιορτές. Και εσείς καλές γιορτές. Καλές γιορτές στους αμπελόκηπους. Ευτυχία σε όλους. Βεβαίως, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο τον Αξελή. Αμέσως μετά μαζί μας ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ο κ. Δημήτρης Μάρδας. Ήταν γραφτό, κύριε Μάρδα. Ήταν γραφτό. Καλησπέρα, καλησπέρα στον αγαπητό μας καθηγητή. Ο κ. Δημήτρης Μάρδας είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Καλώς ορίσατε. Από τους μόνιμους συνεργάτες, παύλα σχολιαστές της εκπομπής μας, ο κύριος Μάρδας. Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ? Νομίζω ότι είναι πολύ κέριο το ερώτημα. Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ? Έχουμε έτσι παράξενα πράγματα. Ας αρχίσουμε πρώτα από το τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ και σε σχέση με την οικονομία. Δηλαδή, βλέπετε μια παρατήρηση. Ναι, για πείτε μου. Είναι τόσο μουδιασμένος ο κόσμος, είναι τόσο απογοητευμένος, είναι τόσο μαζεμένος στο καβούκι του. Είναι τόσο πολλά τα προβλήματα που απασχολούν τη μεσαία και τις μεσαίες και τις χαμηλές τάξεις. Που σαφώς δεν ασχολείται, βέβαια. Που τώρα τι το νοιάζει. Και γι' αυτό και ξέρετε, ίσως αυτός είναι ο λόγος που τελικά έχουν φύγει από τις πλατείες οι αγανακτισμένοι. Ίσως γι' αυτό γίνεται απεργία. Και έχει μικρή συμμετοχή. Γιατί ξέρετε, εγώ θα θυμίσω τι γινόταν τη δεκαετία των 90. Θέλανε, ας πούμε, μια αύξηση οι καθηγητές και οι εκπαιδευτικοί γενικότερα και κλείνανε τα σχολεία ένα μήνα. Τώρα βλέπεις φεύγουν 20.000 εφεδρεία και δεν ανοίγει μύτη, ας πούμε. Γίνεται μια μέρα απεργία. Καταλάβατε. Κοιτάξτε, έχει ενδιαφέρον το τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ και τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο. Ορίστε. Το τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ το βλέπουμε. Δηλαδή εμφανίζονται κάποιοι, διαβάζατε εκείνο το ωραίο το περιοδικό, το Is No Good, που έλεγε ήθελε κάποιο ένα Βυζίρη να γίνει χαλίφη στη θέση του Χαλίφη, που ήταν το μόνιμό του έτσι πάθος.
Αυτά τα πάθη βγήκαν. Δηλαδή κάποιοι θέλουν να γίνουν Παπανδρέου στη θέση του Παπανδρέου. Παπανδρέου στη θέση του Παπανδρέου. Λοιπόν, με προεξέχουσα μορφή τον Υπουργό Ανάπτυξης, βέβαια. Αυτό έτσι είδαμε πολύ τελευταία. Και εδώ έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί προσέξτε τι γίνεται. Σε ό,τι αφορά το σκέλος ανάπτυξης, έχουμε έναν Υπουργό Ανάπτυξης που ασχολείται με την αρχηγία. Με θέματα ανάπτυξης δεν βλέπω να πολύ ασχολείται, σύμφωνα με αυτά τα οποία βλέπουμε. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ για ποιο λόγο, επιτρέψτε μου να πω μια προσωπική άποψη και, θα το, και ως συντοπίτης του κυρίου Χρυσοχοίδη, τη Βέρεια είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ δεν κατάλαβα ποτέ για ποιο λόγο δεν τον άφησε ο Παπανδρέου στο, αυτό, δεν ήθελε, στο Υπουργείο. Αυτό ήθελε να λάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης καταρχάς. Ήθελε να αναλάβει ένα οικονομικό υπουργείο. Όχι, εγώ θα σας πω την αμαρτία μου. Έτσι θα μιλήσω πολύ ειλικρινά. Καταρχήν δεν είμαι Πασόκ, δεν έχω ψηφίσει ποτέ μου Πασόκ, αλλά με τον Χρυσοχοίδη στο Δημόσια Τάξη κοιμόμουν ήσυχος, να το πω έτσι. Διότι ο άνθρωπος ήταν αποτελεσματικός εκεί πέρα. Δεν μπορεί κανένας να το αφισβητήσει αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάμε, επί υπουργίας του συνελήφθη 17 Νοέμβρη, επί υπουργίας του συνελήφθησαν και ένα σωρό άλλοι τρομοκράτες από τις μικρότερες ομάδες και ομαδούλες, όπως έλεγε κάποτε ο Μακαρίτης ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Ο άνθρωπος ήταν αποτελεσματικός εκεί. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Δεν ξέρω γιατί έφυγε, δεν κατάλαβα. Όταν ένα άνθρωπος αναλάβει ένα πόστο και εκεί αρχίζει να μην τα καταφέρνει καλά, τότε αυτό ένα κανόνα αρχίζει να αμφισβητείται και η παλαιότερη του αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, ομολογουμένως στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης είχε επιτυχίες. Αλλά ξέρετε όμως, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης είχε και μία βοήθεια από δύο μεγαθύρια. Το ένα μεγαθύριο ήταν η Scotland Yard και το άλλο ήταν το FBI. Και βέβαια, ουδής μπορεί να αμφισβητήσει ιδιαίτερα τη συμβολή της Scotland Yard στην εξάρτηση της 17ης Νοέμβρη. Γιατί αυτοί είχαν και μια, έχουν και μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία από το 1974 και μετά, λόγω ήρα. Ενώ βλέπετε το FBI δεν είχε τέτοια ιδιαίτερη εμπειρία σε τρομοκρατικά χτυπήματα και η συμβολή του δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Λοιπόν, ως εκ τούτου, βλέπετε τώρα, βγαίνουν και διάφορα άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος είναι αποτελεσματικός σε ένα πόστο όπως το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, η ερώτηση είναι. Την αναλογία από Scotland Yard και FBI την είχαν όλοι οι υπουργοί. Όχι, δεν την είχαν όλοι. Εν πάση περιπτώσει, και αυτή η συμβολή δεν αποδίδει από μέρα σε μέρα. Οι Βρετανοί έχουν ένα σύστημα το οποίο μπορεί να κρατάει λίγο χρόνο, αλλά κάποια ώρα φτάνει σε ένα θεαματικό αποτέλεσμα. Και φτάσαμε στο θεαματικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, εδώ, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και ο ίδιος ο κύριος Χρυσοχοίδης το είπε, είμαστε απολύτως μόνοι. Λοιπόν, αλλά και ο κύριος Λοβέρδος είναι απολύτως μόνος στο Υπουργείο Υγείας. Μετρήστε αποτελεσματικότητα του ενός και αποτελεσματικότητα του άλλου για να καταλάβετε και την ποιοτική διαφορά και την ποσοτική διαφορά. Μιλήστε μας λοιπόν. Και προσέξτε κάτι άλλο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη και δεν έχει, μπορώ να σας πω, αναδειχθεί όπως πρέπει. Στο σκέλος ανάπτυξης, έρχομαι γιατί αρχίσαμε από εκεί. Έχει αναλάβει ο κύριος Ράχενμπαχ, ο γνωστός διορισμένος από την Επιτροπή, διευθυντής αυτού του τμήματος της λεγόμενης ομάδας κρούσης, έχει εγκατασταθεί στην Αθήνα και ασχολείται κατά ένα μεγάλο βαθμό με τα θέματα του προϋπολογισμού και της διαχείρισης των περιορισμένων πόρων της οικονομίας και κατά ένα άλλο βαθμό με τα θέματα ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, ένα μέρος του ντοσιέ της ανάπτυξης έχει περάσει τον κύριο Ράχενμπαχ, που δεν έπρεπε να περάσει. Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα εγκατασταθεί ή θα πηγαίνω έρχεται ένας άλλος Γερμανός. Ο κύριος Ράχενμπαχ, αν και Γερμανός, είναι παιδί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι, από εκεί παίρνει εντολές, από εκεί κινείται. Εν πάση περιπτώσει, είναι στέλεχος ενός θεσμικού οργάνου. Δεν έχει σημασία που είναι Γερμανός, τον μπορεί να ήταν και Ολλανδός. Εδώ στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη όμως, θα πηγαίνω έρχεται ένας άλλος Γερμανός, υφυπουργός, ο οποίος έχει αναλάβει τον ντοσιέ της Ελλάδας σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που έλαβε από την κυρία Μέρκελ. Αυτός ο άνθρωπος θα εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη, μάλλον θα κινείται στη Θεσσαλονίκη, στη γερμανική, στο γερμανικό προξενείο που είχε και μια πολύ ωραία καινούργια εγκατάσταση. Όλοι τη βλέπουμε στην Λεωφόρο, την παραλιακή. Και αυτός θα ασχολείται εξίσου με θέματα ανάπτυξης. Δηλαδή βλέπουμε ότι μέρος του ντοσιέ της ανάπτυξης περνάει σε ξένα χέρια. Και βέβαια εκείνο το οποίο δεν έχει αναδειχθεί είναι το γεγονός ότι ο καινούριος αυτός, ο νέος αυτός υπουργός, ονόματι Χούφτερ, κάπως έτσι, δεν θα εγκατασταθεί στην Αθήνα, θα εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη. Και ενδεχομένως δεν είναι και τυχαία η επιλογή της Θεσσαλονίκης, για να τα πω κάπως πιο απλά. Μπορεί οι Γερμανοί να έχουν κατά νου να αναδείξουν την γεωστρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης στον χώρο που βρίσκεται. Κάτι το οποίο έπρεπε να το κάνει
Και η όποια κυβέρνηση έχει περάσει, πολύ δε περισσότερο οι βουλευτές αυτής εδώ της πόλης. Και βλέπουμε ότι ενώ δεν έγινε κάτι τέτοιο κατά το παρελθόν, έρχεται η ίδια Γερμανία. Δεν είναι συμβολική αυτή εδώ η κίνηση. Έχει μια ουσία η κίνηση της μεταφοράς ή της μετακίνησης ενός ανθρώπου από το Βερολίνο στη Θεσσαλονίκη και όχι στην Αθήνα. Έρχεται λοιπόν η Γερμανία να αναδείξει ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, την γεωστρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης, που όλοι ξέρουμε το τι ήταν αυτή εδώ η πόλη, από το Βυζάντιο, από την Τουρκοκρατία, αν θέλει εποχή ακόμα του Βενιζέλου, όπου η Θεσσαλονίκη ήταν το κέντρο της κυβέρνησης και κάτω ήταν ο βασιλιάς, όπου βέβαια ο Βενιζέλος με τις κινήσεις του έσωσε την χώρα εκείνη και την περίοδο. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν μια ανάδειξη της Θεσσαλονίκης μέσω μιας επιλογής της γερμανικής κυβέρνησης. Αυτό δεν μας τιμά. Πολύ περισσότερο δεν τιμά τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο βρίσκεται πλέον, έχω την αίσθηση και πολλοί κόσμος έχει την αίσθηση ότι παίζει έναν δεύτερο ρόλο μπρος στο Ράχεμπαχ και το Φούχτερ. Δηλαδή. Ποια. Όταν ο Ράχεμπαχ έρχεται και λέει, όταν έρχεται ο κύριος Χρυσοχοίδης και λέει ότι από τα 14 δις ευρώ του ΕΣΠΑ θα δώσουμε τα 11 στους εργολάβους και τα 3 στην υπόλοιπη οικονομία, και έρχεται ο κύριος Ράχεμπαχ και λέει ότι πρέπει τα χρήματα του ΕΣΠΑ να κατευθυνθούν στους χώρους οικονομίας που παράγουν πλούτο, και αυτοί οι χώροι είναι ο τουρισμός, είναι η ενέργεια και πόσα άλλα. Σε αυτή την περίπτωση ποιος έχει δίκιο, ο Έλληνας ή ο ξένος? Σας διαβεβαιώνω ότι έχει ο ξένος, ο οποίος σκέφτεται με άλλη καθαρότητα και βλέπει ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να πάνε εκεί που παράγουν πλούτο. Θα μου πείτε, τα έργα δεν παράγουν πλούτο? Σαφώς παράγουν πλούτο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση χρειάζονται κάποια λίγα πολύ μεγάλα έργα, και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα μικρά έπρεπε ή να μην περπατήσουν ή σε τελική ανάλυση να περιοριστούν και ένα μεγάλο σύνολο χρημάτων να δοθεί στην ενέργεια, στον τουρισμό, στη γεωργία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στο εμπόριο, στη βιομηχανία, στην τεχνολογία. Αυτοί είναι οι χώροι που πρέπει να αναδειχθούν κατά την περίοδο μιας κρίσης. Και όχι να έχω άδειους δρόμους από φορτηγά και από αυτοκίνητα. Αυτό είναι το ζητούμενο της χώρας σήμερα. Και όμως αυτή ήταν η επιλογή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και έρχεται ένας Γερμανός να δείξει μια άλλη επιλογή που δεν έχει σημασία που είναι Γερμανός. Η δεύτερη επιλογή είναι η σωστή επιλογή. Τι να πούμε τώρα. Υποτίθεται ότι τα τελευταία δύο χρόνια, αυτό που λέμε και το ξαναλέμε και το επαναλαμβάνουμε συνεχώς, είναι ότι από την Ελλάδα λείπει η πηγή που παράγει χρήμα. Απλά τα πράγματα. Εγώ αυτό έχω να απαντήσω. Αυτός είπε πλούτο, εσείς λέτε χρήμα, στα ίδια χνάρια κινείστε. Από τους δύο είχε δίκιο. Μιλήσατε όμως για αποδοτικότητα και μιλήσατε για τον κύριο Λοβέρδο και για τον κύριο Χρυσοχοίδη. Μιλήστε μας για την αποδοτικότητα και των δύο. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο κύριος Χρυσοχοίδης έχει κάνει κάποια έργα. Δηλαδή, για να είμαι πιο σαφής, για να μην μηδενίζουμε τα πάντα, αλλά ξέρετε τι γίνεται, ιεραρχούμε τα έργα. Δηλαδή, έχουμε έργα τα οποία παράγουν πλούτο και έχουμε έργα τα οποία διαχειρίζονται πολύ καλά μια υφιστάμενη κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, όποιος μπει στους υπολογιστές του και πατήσει το πρόγραμμα Αγορά, θα δει ότι είναι ένα εκπληκτικό πρόγραμμα, το οποίο δίνει ένα πλήθος πληροφοριών για τις κρατικές προμήθειες που γίνονται στη χώρα, πάρα πολλές ωραίες πληροφορίες. Κάποιος ομολογουμένως αποκτά μια καλή εικόνα. Αυτό είναι ένα χρήσιμο έργο. Αλλά δεν είναι ένα έργο εχμής όμως. Ο κύριος Λοβέρδος εφάρμοσε ένα έξυπνο τρόπο στους διαγωνισμούς φαρμάκων και περιόρισε τη δαπάνη του κράτους κατά κάτι δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι ένα έργο εχμής. Στην προκειμένη περίπτωση. Μάλιστα. Σας φέρνω δύο παραδείγματα. Τι θα έπρεπε να κάνει ο κύριος Χρυσοχοίδης? Δεκάδες πράγματα θα μπορούσε να κάνει. Το πρώτο, με μία υπογραφή να τελειώνει μια επένδυση. Αυτό έπρεπε να ήταν το μέλημά του, κατά την άποψή μου, βέβαια, από την πρώτη μέρα που πάτησε στο Υπουργείο. Πολύ ωραία. Η Αγορά και ό,τι άλλα ηλεκτρονικά συστήματα υπάρχουν, όλα είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ ευχάριστα και ωραία έχουν στα αυτιά. Κάθε τι το ηλεκτρονικό μας γοητεύει, γιατί μας βάζει στην σφαίρα της ψηφιακής οικονομίας και τα διάφορα γνωστά. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά όμως δεν παράγουν πλούτο ή παράγουν πολύ λίγο πλούτο. Χρειαζόμαστε θεαματικά έργα να εξοικονομούν χρήματα ή να αυξάνουν την πίτα της οικονομίας. Αυτό δεν το είδαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα άλλο. Το ηλεκτρονικό σύστημα κρατικών προμήθειων. Ένα σύστημα ηλεκτρονικό με τη βοήθεια του οποίου θα προμηθεύεται το κράτος με ηλεκτρονικό τρόπο προμήθειας και αυτό θα οδηγήσει και στη μείωση των τιμών. Αυτό το έργο άρχισε το 2000.
Ένα, η σύμβαση υπογράφτηκε πριν από ένα μήνα. Η σύμβαση για τόσο την καλά. Ανάληψη του έργου. Τόσο καλά. Το μετά από, από 10 ολόκληρα χρόνια. Τον Παπανδρέου πώς τον βλέπετε? Είδατε τη δημοσκόπηση χθεσινή? Όχι, δεν την είδα, όλος ίδιος δεν είναι, αλλά υποθέτω θα είναι λίγο πεσμένος, υποθέτω. Τώρα αφήστε το, ας μην το τέτοια ώρα είναι και νωρίς. Κοιτάξτε τι γίνεται. Τα παρά τα λάθη είναι ανθρώπινα, θα πει κάποιος. Και σαφώς όταν κάποιος εργάζεται κάνει λάθη. Δεν κάνει λάθη αυτός ο οποίος δεν εργάζεται. Σωστό. Αλλά υπάρχουν λάθη και λάθη. Δηλαδή το θέμα του δημοψηφίσματος ήταν ένα στρατηγικό λάθος. Όχι ένα απλό λάθος. Το οποίο στήχησε και πάρα πολλά χρήματα στη χώρα. Δηλαδή πολλοί κόσμος, μπορώ να σας πω, ο οποίος είχε κρατήσει τα χρήματά του εδώ και έλεγε να δούμε τι θα γίνει και με την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος, τα ξαπόσυλε στο εξωτερικό. Ένα σύμπτωμα αυτής της λάθος επιλογής που έγινε. Έχω την εντύπωση ότι δεν κινήθηκε όπως έπρεπε να κινηθεί και δεν έκανε χρήση της δύναμης που είχε το 2009. Έπρεπε να κινηθεί με άλλον τρόπο. Και όταν κάποιος κινείται στρατηγικά και αποφασίζει, κάνει στρατηγικού χαρακτήρα κινήσεις, δηλαδή κάποιοι είπαν ότι το δημοψήφισμα ήταν μια στρατηγική κίνηση. Οι στρατηγικές κινήσεις δεν είναι μόνες μέσα στον χρόνο. Οι στρατηγικές κινήσεις η μία διαδέχονται την άλλη. Αν κάποιος σκέφτεται στρατηγικά, σκέφτεται διαχρονικά στρατηγικά. Όχι μετά από 2 χρόνια ξαφνικά κάνω μια στρατηγική κίνηση και μετά χάνομαι. Αυτό δεν είναι στρατηγική κίνηση. Αυτό είναι μία κίνηση. Η οποία θα μπορούσε να έβγαζε ένα αποτέλεσμα, θα μπορούσε και μην έβγαζε ένα αποτέλεσμα. Δεν έβγαλε αποτέλεσμα. Και εκ των προτέρων κάποιος μπορούσε να κρίνει ότι έτσι όπως μεθοδεύτηκε δεν θα έβγαζε αποτέλεσμα. Το γιατί έγινε, μόνο ένας το γνωρίζει, άντε το πολύ 2-3. Πώς είναι η Δελφίνη τώρα? Είναι ο, είπαμε, είναι ο Λοβέρδος, είναι ο Χρυσοχοΐδης, είναι ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος είναι. Βέβαια. Είναι. Δεν τον άκουσα να λέει. Καλά, τώρα εντάξει. Εικάζουμε ότι θα ξέρετε, είναι. Ξέρετε, συνήθως όποιος βγαίνει πρώτος, το παιχνίδι λέει ότι καίγεται. Οπότε περίμεναν όλοι ποιος θα βγει πρώτος. Όλος τυχαίως βγήκε ο κύριος Χρυσοχοΐδης πρώτος. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει καεί ή όχι, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερα άσχημο κλίμα απέναντί του. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Λοβέρδος, ο κύριος Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Παιδείας. Η κυρία Διαμαντοπούλου. Εφτάνουν. Ο κύριος Ραγκούσης. Δεν νομίζω. Δεν θα είναι δηλαδή και αυτός υποψήφιος. Δεν νομίζω. Αν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Όχι, μη μισό, 4 άτομα είπαμε. Αν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, καλά το λέω, γιατί είναι σε βασικά υπουργεία, δεν είναι σε υπουργεία ηχθειοκαλλιεργειών. Εκεί οι ηχθειοκαλλιέργειες σημαντικές είναι. Και οι όποιες καλλιέργειες είναι σημαντικές. Καλά το λέει ο Τράγκα τον τελευταίο καιρό, καλλιεργείτε τη γη σας. Γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Άμα τη μισή υπουργή τη κυβερνητική συνιστόσα πάνε για υποψήφιοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, ποιο θα κάτσει να δουλέψει? Καλά, εντάξει, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν 4 άτομα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Είναι εύλογο να υπάρχει ενδιαφέρον για την αρχηγή ενός κόμματος. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι σημαντικά υπουργεία. Δεν μιλάμε τώρα. Εντάξει, σαφώς. Δηλαδή, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Υγείας, αυτή τη στιγμή οι κεφαλές τους ονειρεύονται προεδρικά. Ναι, αλλά ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν χρειαζόμαστε 4 στα βασικά υπουργεία να ονειρεύονται προεδρικά. Εμείς χρειαζόμαστε 4 στα βασικά υπουργεία με σηκωμένα τα μανίκια, για να κάνουμε και λίγο ρήμα, να δουλεύουν. Μπορεί να γίνει το ένα, να γίνει και το άλλο. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον οι τρεις κάνουν και τα δύο μαζί. Μπορώ να σας πω, έχω μείνει έκπληκτος από την χαμηλή αποτελεσματικότητα του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα του κύριου Βενιζέλου, τι έχετε να πείτε? Κοιτάξτε, ο κύριος Βενιζέλος ενεπλάκει σε ένα υπουργείο του οποίου το αντικείμενο δεν γνώριζε. Αυτό ήταν το πρώτο αρνητικό. Βέβαια, έχει μια υψηλή διαπραγματευτική ικανότητα, έχει μια εμβέλεια σαφώς μεγαλύτερη από εκείνη του κυρίου Παπακοσταντίνου. Και ποντάροντας ενδεχομένως σε αυτήν τη δυναμική την οποία ανέπτυξε όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο χώρο της πολιτικής, ενδεχομένως θα μπορούσε να καλύψει ένα κενό, το κενό των γνώσεων σε θέματα οικονομίας. Αυτό θα μπορούσε να καλυφθεί και από πολύ καλούς συμβούλους. Σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να πλησιωθεί από τους πιο άριστους που υπάρχουν σε θέματα χρηματοοικονομικών κατά κύριο λόγο και δημοσίων οικονομικών κατά δεύτερο λόγο. Δεν ξέρω αν πλησιώθηκε.
Δεν γνωρίζω ποιοι είναι οι συμβουλοί του, κάποιους ξέρω, κάποιους δεν γνωρίζω. Πάντως το αποτέλεσμα δείχνει και από τα όσα λέει συχνά ότι κάνει λάθη σε πολλά πράγματα τα οποία ισχυρίζεται και δεν ξέρω κατά πόσο μπόρεσε να αναδείξει αυτό το οποίο ήθελε να αναδείξει για τους όποιους λόγους. Περιμέναμε, θεωρώ, κάποια άλλα αποτελέσματα έχοντας υπόψη το ποιος ήταν ο κύριος Βενιζέλος κατά το παρελθόν. Ο κύριος Ραγκούσης θεωρείται πετυχημένος. Ο κύριος Ραγκούσης, έχω την εντύπωση ότι αν δεν έκανε το λάθος με τα ταξί το καλοκαίρι, θα ήταν σε μια πάρα πολύ καλή θέση. Ρωτήστε και τους δημάρχους, όχι μόνο τους ταξιτζίδες. Ναι, προσέξτε τι γίνεται. Κάθε μεγάλη ανακατάταξη στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι εύλογο ότι θα προκαλέσει δυσαρέσκειες. Mm-hmm. Αυτό είναι το δεδομένο. Δηλαδή, ίσως οι δυσαρέσκειες είναι περισσότερες από αυτούς που είναι ευχαριστημένοι. Γιατί όταν μαζεύονται δήμοι και κόβονται δήμοι, αντιδημαρχίες, οφίτσια δεξιά και αριστερά, όλοι αυτοί που έχασαν αυτά τα οφίτσια είναι εύλογο να είναι αντίθετοι του όποιου καλλικράτη, του όποιου παρόμοιου σχεδίου. Ως εκ τούτου, από εκεί δεν θα κρίνουν αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, επειδή κάποιος δεν μπορεί να βγει δήμαρχος, θεωρεί ότι ο καλλικράτης δεν είναι καλός, άρα θα ταυτιστώ με τον δήμαρχο. Απλά και μόνο θα δω το αποτέλεσμα ή αν θέλετε δεν τη δομή. Δεν είναι κανένας ότι ο καλλικράτης δεν είναι καλός. Τη δομή. Ως αρχή. Ένσταση. Ναι, δύο λεπτά. Έτσι θα αρχίσουμε. Όπως ακριβώς είπατε. Ως αρχή ήταν μια σωστή επιλογή. Πρώτη ερώτηση. Αν ήταν σωστή επιλογή, mm-hmm. από εκεί και πέρα, αν πάσχει ο καλλικράτης, είναι γιατί δεν υπάρχουν καλοί διαχειριστές πλέον του προβλήματος. Και εκεί δεν ξέρω αν η ευθύνη είναι μόνο του κυρίου Ραγκούση. Μπορώ να μιλήσω και εγώ τώρα. Καταρχήν και ο καλλικράτης δεν είπε κανένας ότι δεν ήταν καλός, δεν είναι καλός. Και ο Καποδίστριας δεν είπε κανείς ότι δεν ήταν σωστός και καλός. Μια χαρά ήταν και τα δύο σχέδια και τα δύω νομοσχέδια και οι δύο νόμοι, όπως έχετε πείτε, και οι δύο σχεδιασμοί. Μια χαρά ήταν. Ξέρετε που νόσησαν και τα δύο. Στην εφαρμογή τους. Εκεί νόσησαν. Εγώ λοιπόν θα περίμενα ότι τα λάθη του Καποδίστρια, διότι ο Καποδίστριας είχε στην εφαρμογή του πάρα πολλά λάθη και αυτό το ξέρουν όλοι όσοι ασχολήθηκαν με την τοπική αυτοδιοίκηση τα προηγούμενα χρόνια. Είχε πάρα πολλά λάθη στην εφαρμογή. Στην εφαρμογή. Όχι ότι ο σχέδιο δεν ήταν καλό. Είχε πάρα πολλά λάθη όμως. Βέβαια, είχε πάρα πολλά καλά ο Καποδίστρια. Ας πούμε, είδε, ξέρω εγώ, το τάδε χωριό ξεχασμένο με 300 κατοίκους, είδε αποχέτευση, για παράδειγμα. Αυτά τα πράγματα ήταν έξω από τη σφαίρα της φαντασίας του προέδρου του χωριού και του γραμματικού και του παπά του χωριού, να το πω, πριν από μερικές δεκαετίες. Λοιπόν, είχε όμως τα προβλήματά του στην εφαρμογή. Περίμενα από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την εμπειρία του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα θυμίσω ότι ο κ. Ραγκούσης υπήρξε δήμαρχος Πάρου. Και με πολύ έργο. Ναι, όχι, είναι σημαντικό. Έχουμε δημάρχος και δημάρχος. Δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό που λέτε. Περίμενα από έναν άνθρωπο που είχε μια σχετική, μια καλή εμπειρία και μια πετυχημένη θητεία, εφόσον το θέλετε, στην τοπική αυτοδιοίκηση, να έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος. Δεν μιλώ για λάθη δικά του. Μιλώ για λάθη τα οποία σημειώθηκαν κατά την εφαρμογή του Καποδίστρια και τα οποία αν δεν υπήρχαν θα είχαμε μια πολύ καλύτερη εικόνα της τοπικής αυτοδιοίκησης όταν τελικά φτάσαμε στο σημείο να πάμε από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη. Λοιπόν, εγώ είδα ότι δεν μάθαμε από τα λάθη μας στην εφαρμογή του Καποδίστρια, στην εφαρμογή του Καλλικράτη, ίσα-ίσα. Είδα να επαναλαμβάνονται τα περισσότερα από τα σημαντικότερα λάθη στην εφαρμογή του Καποδίστρια. Επανελήφθησαν, τα είδαμε να ξανασυμβαίνουν δηλαδή. Και αν μιλήσετε με κανένα δήμαρχο ο οποίος υπήρξε και Καποδιστριακός και τώρα Καλλικρατικός, θα σας το πει αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο ευθύνεται μόνο το Υπουργείο Εσωτερικών και κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Ο λόγος είναι. Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν ασχολούμαι με τα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Και δεν μπορώ να έχω μια άποψη. Εδώ θέλω να πω ότι κρίνεται ο Υπουργός των Εσωτερικών. Το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Αν κάποιοι καλλικρατικοί δήμοι ή αν ο καλλικράτης δεν δουλεύει καλά επειδή η ευθύνη είναι του Υπουργείου, σαφώς είναι θέμα Υπουργού. Αν όμως δεν λειτουργεί καλά, επειδή παρά τις αρμοδιότητες έχει πάρει, ένας δήμαρχος δεν μπορεί να οργανώσει καλά το δήμαρχό του, τότε οι ευθύνες προσδιορίζονται στον δήμαρχο. Mm-hmm. Έχοντας την μικρή εμπειρία των δήμων της περιοχής μας.
Εγώ έχω την εντύπωση ότι οι ευθύνες των δημάρχων σε θέμα Καλλικράτη είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή, αν τα περιμένουμε όλα από την κεντρική διοίκηση, τότε αναιρούμε τη φιλοσοφία της αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Ως εκ τούτου, ας δούμε πρώτα τι έπρεπε να κάνουν οι δήμαρχοι και από εκεί και πέρα ό,τι απομείνει, ας δούμε κατά πόσο είναι αρμοδιότητα της κεντρικής κυβέρνησης ή κατά πόσο θα έπρεπε να ήταν αρμοδιότητα των Δήμων και δεν χρησιμοποιείται την αρμοδιότητα. Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Μην το πείτε το παράδειγμα. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση και να φύγετε, γιατί έχει περάσει η ώρα. Γιατί πρέπει να φύγετε. Εσείς μου το ζητήσατε. Λοιπόν, επειδή το ακούμε και το ακούμε συνεχώς, το ακούμε κάθε μέρα και όλο και από περισσότερους το ακούμε. Πάει το Πασόκ για διάλυση, πώς το βλέπετε? Ορίστε. Κλείνουμε με αυτό. Όλα τα κόμματα σε όλο τον πλανήτη αντιμετωπίζουν δύο ενδεχόμενα. Ή να συνεχίσουν να διαλυθούν. Δηλαδή δεν είναι κάτι απίθανο, είναι ένα από τα δύο ενδεχόμενα. Λοιπόν, αν επικρατήσει η σύνεση στο Πασόκ, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό το πράγμα. Αν δεν επικρατήσει σύνεση, σαφώς θα συμβεί κάτι τέτοιο. Όπως θα συμβεί και στους χριστιανοδημοκράτες της Γερμανίας, αν κινηθούν οι όποιοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν την αρχηγία των χριστιανοδημοκρατών με έναν τρόπο ο οποίος απειλεί την ενότητα ενός κόμματος. Άρα, μέχρι πότε θα πάει η κυβέρνηση, Παπαδήμου, πώς το βλέπετε? Κατά την άποψή μου, όσο περισσότερο πάει, τόσο καλύτερα. Είστε σαφείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν λέω με καλές γιορτές από τώρα. Θεωρώ θα ξανάρθετε μέχρι τα Χριστούγεννα. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Τομάρδα. Κλείνουμε, φίλες και φίλοι, ξανά μαζί. Αύριο θα αναλύσουμε ό,τι μπορεί να αναλυθεί που λέει και ο φίλος μου ο Γιάννης ο Παπαζήσης αναφορικά με την απόφαση της Χάγης. Παρακαλώ. Γεια χαρά σε όλους.